μια περίπτωση λίγο δύσκολη. Είχε προσκληθεί ο ανάδοχος για να υπογράψει τη σύμβαση και σύμφωνα με τον νόμο η πρόσκληση ενέχει δέσμευση από τη μεριά του αναδόχου, ο οποίος δεν προσήλθε για λόγους δικούς του, της εταιρείας του, της εταιρείας η οποία συμμετείχε, εντός εισαγωγικών, ανθρώπινοι οι λόγοι, ο συνεταίρος του χτύπησε άσχημα και υπάρχει αυτή η δυσκολία στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Είναι η ίδια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει και την Ηλέκτρα. Και ο ανάδοχος θέλει αυτό το γεγονός να το εκλάβει η Επιτροπή ως οψυγενή μεταβολή και να αποδεχθεί να μην υπογράψει τη σύμβαση χωρίς κατάπτωση της εγγυητικής. Κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώθηκε από τη μεριά του ίδιου, οπότε η υπηρεσία εισηγείται ότι να κηρυχθεί έκτοτες ο εργολάβος με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Και αυτό είναι και η δική μας εισήγηση. Το κοιτάξαμε από όλες τις μεριές, όλα τα υπόλοιπα, γιατί και ο ίδιος δεν θέλει να έρθει να το κάνει. Τον καλέσαμε να έρθει εδώ να μας εξηγήσει, να μας πει δύο πράγματα, να εισηγηθεί, αλλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, διότι δεν θέλει να κάνει το έργο. Αδυνατή για τους λόγους που σας ανέφερα πριν από λίγο. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να κηρυχθεί έκτοτος με κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής και να αποφασίσουμε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον επόμενο. Είναι η εταιρεία Τσερπές Παπαρδέας Κοτσάκης, οι οποίοι θα πρέπει, τους έχουμε καλέσει από τις 4 Τρίτου και ότι στις 17 λίγη ισχύ στον οικονομικό τους προσφορών, τους έχουμε καλέσει να ανανεώσουν τις οικονομικές προσφορές και τις εγγυητικές επιστολές που είναι, ακολουθούν τις οικονομικές τους προσφορές. Αναμένουμε την βούλησή τους γιατί αν θέλουν να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία στο να υλοποιήσουν το έργο. Σε όλους έχει κάνει. Σε όλους. Σε όλους. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι. Έτσι, ναι. Σε όλους, σε όλους. Η πρώτη μου εκτίμηση είναι η δυστοκία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Σήμερα δεν θέλει κανένας να λάβει μέρος να υπογράψει σύμβαση με προσφορές που είχαν δοθεί πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον. Κάτω από αυτές. Κάτω από αυτές. Πώς θα γίνει. Και το ρωτώ, Νίκο, για ρωτώ εκτός μικροφόνου. Σήμερα παίρνουν την απόφαση. Όχι, γιατί με αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος, θα είχα να ρωτήσω πόση παράταση, παράδειγμα, χάρη ζήτησε αυτό να του δοθεί, αλλά κατάλαβα ότι δεν θέλει να κάνει το έργο, κατά συνέπεια ναι. Κατά την εισήγηση, συμφωνώ και εγώ να περάσουμε, να τη ζητήσουμε τη επικαιροποίηση των οικονομικών προσφορών και να περάσουμε και τη εγγυητική επιστολή και να περάσουμε στον επόμενο. Εάν ανταποκριθούν. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και λέμε και ναι, και κατά τη εγγυητική επιστολή, κατά την εισήγηση. Επειδή το αίτημά του συνάδελφου ήταν αόριστο τελείως. Ήταν σε επικοινωνία. Εάν το θες, κάνε κάτι συγκεκριμένο, να το δει η Επιτροπή και να το αξιολογήσει. Γι' αυτό, επειδή διάβασα στην εισήγηση που λέει ζήτησε παράταση, να ζητήσω, θέλω μια παράταση. Χωρίς να καθορίζει τι παράταση, μισό, 10 με 15, 25 κτλ. Δεν να συζητάτε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από σήμερα όμως κατάλαβα ότι δεν θέλει να κάνει το έργο. Πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Κύριε Τζαμουράνης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τα εξής πριν πάρουμε την απόφαση. Πρώτα, ο λόγος τον οποίο επικαλείται για οξυγενή μεταβολή, η οποία σύμφωνα έτσι με την έννοια, θεωρώ ότι είναι οξυγενής η μεταβολή. Αυτό είναι, νομικά διασταυρωμένο. Αν ο λόγος αυτός τον οποίο επικαλείται είναι οξυγενής μεταβολή κατά το άρθρο 104. Έχουμε νομική γνωμοδότηση γι' αυτό. Δεν θεωρείται οξυγενής μεταβολή. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο ανωτέρα βία. Μόνο. Ανωτέρα βία. Λοιπόν, το δεύτερο, θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
ο ίδιος ανάδομος είναι και στην Ηλέκτρα. Ναι. Με την Ηλέκτρα τι γίνεται, λειτουργεί αυτό το έργο. Έχει σταματήσει διότι έχει δυσκολίες και υπάρχει αγωνία μήπως και το εγκαταλείψει και αυτό. Τρίτη ερώτηση. Από ό,τι διάβασα, αυτός έχει συστήσει ομόρυφη εταιρεία. Ναι. Η ομόρυφη εταιρεία, επειδή εγώ δεν έχω το υπηρετικό της, το καταστατικό της, στην ομόρυφη λέει ότι είναι δύο τα μέλη. Άρα είναι και οι δύο ομόρυφοι εταίροι ή ο ένας. Και οι δύο. Είναι και οι δύο. Κατά συνέπεια. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Στις ομόρυφες και οι δύο. Και οι τρεις, όσοι και αν είναι ομόρυφοι. Στις ομόρυφες είναι όλοι. Στις είναι ένας και όλοι. Άρα είναι όλοι διαχειριστές. Όλοι και οι υπεύθυνοι. Δεν είναι όλοι διαχειριστές. Και υπέφτονται αλληλέγγυα απεριόριστα και στο ολόκληρο της ατομικής υπηρεσίας για τις δεσμεύσεις. Ποιος είναι ο διαχειριστής της εταιρείας αυτής. Διότι αν είναι πράγματι αυτός ο οποίος έχει υποστεί το ατύχημα και είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και αδυνατεί να εκπροσωπήσει την εταιρεία και να διαχειριστεί κτλ. Είναι ένα θέμα. Εάν όμως είναι και ο άλλος εταίρος διαχειριστής, τότε τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Πού είναι το καταστατικό. Αυτό δεν το θέλω να είναι το καταστατικό. Δεν είναι ο ίδιος βασιλικό. Μέσα στο κάτω του διαγωνισμού δεν γίνει το καταστατικό. Δεν θέλει ο ίδιος. Από την τώρα που δεν θέλει ο ίδιος. Αυτό δεν απορρέει από εσένα. Ότι δεν θέλει. Μα επικαλείται ένα λόγο. Αν ήθελε, θα έκανε μια αίτηση που τεκμηρίωνε αυτό το επιχείρημά του και περίπου. Όταν μας καταθέτει ένα τεκμηρίο το αίτημα, άρα δεν θέλει. Και υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία. Και υπάρχει και. Βασικά, Βασίλη, επισυνάπτω το σχετικό καταστατικό που φαίνεται ότι είμαι ο μόνος διαχειριστής. Μα γι' αυτό δεν το επισύναψε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, και εγώ ψάχνοντας το θέμα, είδα ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα ελαφρυντικό. Δεν έχει και μάλιστα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, να έχει την οξυγενή μεταβολή, έστω και αν πίστευε ότι είναι οξυγενή μεταβολή, να την έχει αμελητή, λέει, κοινοποιήσει πριν του στείλουν την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Τόσο αφού και εσείς μας βεβαιώνετε ότι έχετε κάνει τις επαφές και ότι και ο ίδιος ομολογεί ότι δεν ενδιαφέρεται για την πόλη να... Γιατί αρχικά ήσουν διαμορφώσει την άποψη μέσα μου ότι θα έπρεπε να του δώσουμε μια μικρή δυνατότητα μήπως μπορέσει και τροποποιήσει την εταιρεία του και προχωρήσει. Αλλά αφού μου λέτε ότι δεν φαίνει ούτε το καταστατικό να δούμε ποιος είναι διαχειριστής, οτιδήποτε σημαίνει ότι αρνείται ουσιαστικά την... Το θέλαμε και εμείς, αρνείται και... Και η διαφορά δεν είναι τεράστια, βασίλω. Όχι, δεν το βάζω σε αυτή τη λογική. Το βάζω στη διάσταση ότι εντάξει, ένα άνθρωπο είχε ένα ατύχημα. Αν θέλει ή δεν θέλει. Είναι η διάσταση που βάζει εδώ. Το θέλει ή δεν θέλει. Αν δεν θέλει, τότε αλλάζει το πράγμα. Το πήγαινε πολύ καλά την Ηλέκτρα και θα πήγαινε και αυτό το έργο πολύ καλά. Ο άνθρωπο είχε σοβαρό ατύχημα. Είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου μέσα από την ομόρυφη εταιρεία τα έργα αυτά να τα κάνει ο Μέγκο. Ο Μέγκο τώρα στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε ποια η υπόθεση. Εδώ είχε έρθει ο. Πώς λέγεται, ο. Ο Παπουτές εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή και συζητήσαμε το θέμα αυτό και λέει: παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω. Έχω άλλα έργα στην Αθήνα. Τα είχα να μοιράσει. Δεν γίνεται. Θα προσπαθήσει ό,τι μπορεί, αλλά δεν ήρθε μετά εκ των υστέρων και λέει τα ίδια. Δεν μπορώ. Μα μου κάνει εντύπωση όμως πως αυτός γνωρίζει από τον Φεβρουάριο, από τον Δεκέμβριο, ότι ο συνεταίρος του. Είναι στο νοσοκομείο και δεν πάει και καλά, μάλιστα και έχει προβλήματα μεγάλα. Γιατί δεν έκανε τη γνωστοποίηση αυτής της υπόθεσης με μια υπεύθυνη δήλωση όπως λέει ο νόμος και να γλιτώσει και την εγκυητική επιστολή. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να πίστευε, αλλά να κάνει μυαλό. Μπορεί να προσπάθησε να βρει κάποιον άλλον ο οποίος έκανε δουλειά. Έκανε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ήθελα να πω το εξής, αν διερευνήσατε και την υπόθεση της εκχώρησης του έργου σε κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διαδικασία εκχώρησης εργολαβίας
από την επιχείρηση αυτή σε έναν άλλον. Σε έναν άλλο, όχι υπεργολάβο, σε μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει να κάνει για λογαριασμό του έργου κτλ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πριν από ένα χρόνο. Τώρα, με την περιραίουσα οικονομική ατμόσφαιρα, κανένας δεν αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο. Εσύ κουβέντα. Ναι, εγώ. Κύριος Πάβας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε ένα βέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Με τιμές κόστους να εκτοξεύονται πλέον σε δυσθεώρητα ύψη, πολύ λίγοι εργολάβοι θα είναι αυτοί που θα έχουν τα περιθώρια να εκτελέσουν έργα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, αυτό που το λέω. Είμαστε σε μια εμβόλεμη κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε αν θα αγγίξει και τα Βαλκάνια, η οποία δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα υπάρχει, άρα θεωρώ ότι όλοι είναι κουμπωμένοι απέναντι στα κόστη, τα οποία προεξάγοντος του ενεργειακού ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιπες τιμές θα εκτοξευθούν. Ήδη οι επιστημιστικές ανάγκες βρίσκονται στο κόκκινο. Άρα λοιπόν, να το βάλουμε καλά μες στο μυαλό μας ότι ενδεχομένως και σε άλλα έργα μπορεί να αντιμετωπίσουμε τέτοια πράγματα. Και απλά ο κάθε εργολάβος θα προσπαθεί κάπου να πατήσει για να γλιτώσει την εγκύτικη. Ναι, αυτό όμως Γιώργο είναι οξύμορο, το να ζητά να παραδεχόμαστε εμείς ότι η περιουραίωση ατμόσφαιρα και έτσι είναι δυσμενής και ότι δεν, πραγματικά δεν οφείλεται στους αναδόχους και απ' την άλλη να ζητάμε την έκπτωσή του και την κατάπτωση της εγκυητικής επιστολής. Υπάρχει ένα θέμα. Το προβλέπει ο νόμος. Εντάξει, ναι. Εντάξει, και εγώ αναφέρω την αντίφαση που υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς δεν το προβλέπει αυτό ο νόμος. Ίσως να ήταν δίκαιο αυτό που λες, αλλά δεν το προβλέπει. Δίκαιο είναι. Όχι, ίσως δικαιότατο είναι. Τη στιγμή παραδεχόμαστε όλοι να το επιβάλλουμε για την ποινή της κατάπτωσης, η οποία εδώ πρέπει να είναι και μεγάλη εγκυητική. Είναι 900 τόσες χιλιάδες, και πρέπει να είναι 2%, 18.000. Δεν είναι και λίγο. 18.000 είναι πάρα πολλά. Έχουν και χειρότερο. Να μας πει δύο, ναι. Ο κύριος Λιάπας, συγγνώμη, Λονίδα. Πολύ σύντομος. Είχε φροτσάρει ο Γιώργης. Ναι, καλά κάνει. Θα συμφωνήσουμε τους αντιδημάρχους. Έχουν εδώ πολύ το δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε σωρία. Όποιος δεν έχει αναλάβει ακόμα εργολαβία δεν θα παραλάβει αν είναι έργο. Δεν θα ξεκινάει έργο. Γιατί βλέπουμε, κούρσα τιμών στα καύσιμα. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβη. Ποιος είναι σε όλα τα πάντα, όλα. Ποιο εργολαβία θα σταθεί. Δεν στέκεται. Δεν στέκεται εργολαβία. 1,65 το σύνολο. Τι περιμένουμε τώρα να σταθεί εργολαβία. Εκτός και η κυβέρνηση λάβει μέτρα προς αυτό. Άνοιξε ένα παράθυρο, Χριστό. Ένα παράθυρο. Κατά από τα 95, κάπου εκεί. Και εγώ ψηφίζω, για να τελειώνουμε, ψηφίζω υπέρ της εισήγησης υπηρεσίας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, κύριε συνάδελφε, Νίκο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι έχουμε την απόφαση για κατάπτωση εγκυητικής για το συγκεκριμένο οικονομικό φορέα και θα έρθουμε στην Οικονομική Επιτροπή να συζητήσουμε την κατακύρωση στο δεύτερο, τρίτο, πέμπτο. Ναι, σαφώς. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Ναι, ναι. Ομόφωνα. Θέλω να αποφάσει τη συνέχιση της διαδικασίας. Έτσι, άκη.